Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ούτε σήμερα πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμένος αγώνας του κυπέλου Ελλάδος αιωλικός αναγέννηση Καρδίτσας, αφού η ομάδα από τη Θεσσαλία δεν κατέβηκε στο γήπεδο για τις ανάγκες του παιχνιδιού, επικαλούμενη αδυναμία στο να βρει εισιτήρια. Κανονικά παρουσιάστηκαν στο γήπεδο την ώρα έναρξης του αγώνα ο γηπεδούχος με το διαιτητικό τρίο και αφού περίμεναν στον χρόνο που ορίζει ο κανονισμός, ο διαιτητής Ντάουλας από την Δυτική Αττική έκλεισε το φύλλο αγώνα. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Ούτε τώρα διεξήχθη το παιχνίδι ανάμεσα στον αιωλικό και την αναγέννηση Καρδίτσας για την τρίτη φάση του κυπέλου Ελλάδας, καθώς η φιλοξενούμενη ομάδα δεν ταξίδεψε στη Μυτιλίνη, επικαλούμενη αδυναμία στο να βρει εισιτήρια, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι έχει και το πράσινο φως της πολιτικής προστασίας περί απαγόρευσης μετακίνησης λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη Θεσσαλία ξανά. Να θυμίσουμε πως η εν λόγω αναμέτρηση είχε ήδη αναβληθεί άλλες δύο φορές λόγω των καταστροφικών πλημμυρών στη Θεσσαλία. Ο αιωλικός οσόφιλε παρατάχθηκε κανονικά στον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου Μυτιλίνης με τους 11 ποδοσφαιριστές που είχε επιλέξει ο Απόστολος Χαραλαμπίδης στα αποδυτήρια. Μαζί με τους ποδοσφαιριστές, δυστυχώς μόνο της γηπεδούχου ομάδας, στο γήπεδο βγήκαν και οι διαιτητές, οι οποίοι αφού περίμεναν μερικά λεπτά, στη συνέχεια έκλεισαν το φύλλο αγώνα εις βάρος της αναγέννησης Καρδίτσας. Πλέον η συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία δεν διεξήχθη ούτε σήμερα, θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες της ΕΠΟ και εκτός συγκλονιστικού πρόπτου, ο αιωλικός θα προκριθεί άνευ αγώνα στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Λεβαδιακό, κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές του επόμενου μήνα. Πάντως, αντί για τον αγώνα, οι παίκτες του αιωλικού έκαναν προπόνηση στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλίνης, ξεκινώντας την προετοιμασία για το επερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος με το Μακεδονικό, που έχει οριστεί για το Σάββατο, όμως η ομάδα του Μακεδονικού ζήτησε το παιχνίδι να διεξαχθεί τη Δευτέρα, ωστόσο ο αιωλικός είναι αντίθετος στο να γίνει το μάτς τη συγκεκριμένη μέρα, ζητώντας να πραγματοποιηθεί την Κυριακή.